Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή την επιλογή μου. Το περίμενα εδώ και ένα μήνα, που από τη στιγμή που με προσέγγισε η ομάδα. Τώρα έχει σημασία να δουλέψουμε. Από τη στιγμή που τελείωσε αυτό το σκέλος, σημασία έχει να πούμε τώρα στα γήπεδα και να δουλέψουμε. Εντάξει, δεν θα το έλεγα ότι είμαι πάρα πολύ καιρό εκτός, καθώς ήμουν από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο σε μια ομάδα στη Σλοβενία, αυθεντικής. Ναι, πήρα κάποια λεπτά συμμετοχής εκεί, κάποιους αγώνες. Εντάξει, θέλεις λίγο χρόνο για να δεθείς με την ομάδα, να γνωρίσεις τα παιδιά. Δεν ξέρω, αυτό είναι ανάλογα. Εγώ είμαι έτοιμος και πρόθυμος να δουλέψω σκληρά και να μπούμε όσο δυνατόν γρηγορότερα στο κλίμα της ομάδας. Με το προγραμματή είχα μια πρώτη προσέγγιση, το ότι ήθελε στην ομάδα. Από εκεί και πέρα αγωνιστικά ξέρει ποιος είμαι. Έχω συνεργαστεί ξανά μαζί της ο Μανιόνιου. Σίγουρα θα θέλει δύο-τρία πράγματα να βάλει στο τρόπο παιχνιδιού μου. Είμαι πρόθυμος να μάθω. Είμαι ακόμα νεαρός, είμαι πρόθυμος να μάθω ό,τι μου πει ο προπονητής μου. Εντάξει, όλα είναι μέσω πρόγραμμα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν τραυματισμοί. Εντάξει, εγώ ήμουν λίγο άτυχος, είχα σημαντικό τραυματισμό, αλλά το έχω αφήσει πίσω μου, έχω επανέλθει πλήρως. Έχω κάνει όλα τα απαραίτητα τεστ, έδειξαν ότι είμαι υγιής. Από εκεί και πέρα, στο μέλλον δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει. Εύχομαι να είμαι υγιής όπως και όλοι οι συμπαίκτες μου. Πάνω απ' όλα υγεία. Είμαι πολύ μαχητικός στο αγωνιστικό χώρο. Μου αρέσει να τρέχω πολύ, να κερδίζω μονομαχίες. Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου και πιστεύω ότι όταν μπαίνω σε έναν αγώνα, πιστεύω ότι θα κερδίσω. Έχω πολύ πίστη στον εαυτό μου και αυτοπεποίθηση. Εντάξει, αγωνιστικά θα με θυμηθούν πάλι.